Είναι πολύ μεγάλο το εύρος των δραστηριοτήτων το οποίο έχει το κομμάτι που έχω αναλάβει, γιατί πέρα από την αντιδημαρχία του τουρισμού είναι και ανάπτυξη, είναι επιχειρηματικότητα, είναι πρωτογενή τομέα και είμαι και εντεταλμένος δήμαρχος, αντιδήμαρχος δημοσίων σχέσεων και διεθνών και γάμων. Εννοείται δηλαδή μια καθημερινότητα που είναι αρκετά πλούσια. Ακριβώς. Θα σας πω ότι σε αυτό τις πρώτες ημέρες είμαστε στη φάση της ενημέρωσης. Έχουμε πιάσει κομμάτι-κομμάτι ο καθένας, όλοι οι αντιδήμαρχοι από τη δική τους την μεριά και οι συνδραστηριότητες κάποια κομμάτια για να ενημερωθούμε, ώστε να κάτσουμε μετά να τα μελετήσουμε και να βάλουμε τους στόχους και να πάμε μπροστά. Οπότε είναι λίγο νωρίς για να σας πω ακριβώς ποιοι είναι οι στόχοι και πώς θα κινηθούμε. Αυτή τη στιγμή οι δικές μου αρμοδιότητες και οι δραστηριότητες καθημερινές είχαν να κάνουν με κάποια θέματα που αφορούν τον τουρισμό, όπως είναι τα Info Kiosk, μια προμήθεια του Δήμου, όπως είναι ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα Starter, το οποίο τρέχει την βιώσιμη κινητικότητα κτλ. Είναι η VMail, είναι η ANEM, είναι ενημέρωση γύρω από αυτά. Έπεται συνέχεια και για τον πρωτογενή τομέα και κάποια στιγμή θα φαντάζομαι και με τον Δήμαρχο θα κάτσουμε, θα συζητήσουμε και θα βάλουμε τους στόχους της πρώτης περίοδου. Είναι σαφές βεβαίως σε όλους μας ότι το 2014 είναι τελείως διαφορετικό από το 2007 που ξαναβρεθήκατε στο Δήμο για πρώτη φορά. Πώς βλέπετε εσείς τις εξελίξεις μέσα από την οικονομική κρίση κυρίως που μαστίζει τη χώρα αλλά και τις πολιτικές αλλαγές που έχουν γίνει μέσω του Καλλικράτη? Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θεωρώ ότι αν μη τι άλλο και εν μέσω κρίσης η ΚΟΣ έχει αρκετά περιθώρια. Έχει τουλάχιστον περιθώρια πολύ περισσότερα από άλλες περιοχές που μαστίζονται από την κρίση. Ο Καλλικράτης δυσχέρινε σε ένα σημείο το έργο των δημοτικών αρχών ή τέλος πάντων των Δήμων, αλλά μας δίνει και αρκετές δυνατότητες, γιατί πλέον δεν μιλάμε τρεις Δήμοι, μιλάμε για ένα Δήμο. Εγώ ήμουν πάντα υπέρμαχος της ενότητας του νησιού. Τα προβλήματα τα οποία έχουμε έγκυται στο πώς θα διαχειριστούμε πράγματα τα οποία πήραμε δεδομένου του Καλλικράτη. Κύριε Ζηφάκη, η νέα Δημοτική Αρχή με την ανάληψη των καθηκόντων της, πώς αξιολογεί τα πράγματα στο δικό σας τομέα και τι προτεραιότητες θέτει κατά τη γνώμη σας, τι πρέπει να προχωρήσετε, να προωθήσετε στον πρώτο χρόνο τουλάχιστον της θητείας σας? Θα σας πω καταρχήν ότι θα πρέπει να χωρίσουμε τα κομμάτια. Όσον αφορά τον τουρισμό, η μεγάλη προτεραιότητα είναι να δούμε πώς θα έχουμε έναν φορέα ο οποίος θα διαχειριστεί την εικόνα της ΚΟΠ προς τα έξω, η οποία κατά τη δική μας άποψη έχει μείνει αρκετά πίσω αυτό το κομμάτι και είναι λίγο πληγωμένη. Και βέβαια σε αυτό ερχόμαστε στο τι, πώς θα διαχειριστούμε τον ενιαίο φορέα τουρισμού, έναν φορέα ο οποίος έχει πολύ μειωμένο budget προϋπολογισμό και δεν έχει αρκετές δυνατότητες. Η δέσμευσή μας και προεκλογικά ήταν ότι αυτό θα το μετεξελίξουμε και θα δούμε πώς θα το διαχειριστούμε. Και αν δούμε ότι ο Καλλικράτης δεν μας επιτρέπει, γιατί είχε γίνει άλλη μια προσπάθεια στο παρελθόν, η Αντιδημαρχία έχει και τον τομέα των δημοσίων και διεθνών σχέσεων, οπότε μέσω εκεί θα μπορέσουμε να βρούμε. Πάντως είμαστε ήδη σε επαφές και με τους βουλευτές τους τοπικούς, αλλά και με στελέχη της περιφέρειας, για να μπορέσουμε να δούμε πακέτο μαζί με τη Ρόδο, πώς θα διαχειριστούμε αυτούς τους φορείς ως τουριστική δήμη, να έχουμε έναν φορέα ο οποίος θα μας εκπροσωπεί στο εξωτερικό. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει σε εκκρεμότητα και το συμβόλαιο με τη Ryanair που λύγει τον επόμενο μήνα, τόσο για τη Ρόδο όσο και για την ΚΟ. Με αυτό πώς θα γίνει? Θα σας πω καταρχήν ότι ακόμα δεν έχει γίνει αποπληρωμή του προηγούμενου χρόνου. Από την ενημέρωση που είχα στον ενιαίο φορέα τουρισμού, υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα η οποία θα πρέπει να δούμε πώς θα καλυφθεί, δεδομένου ότι ο ενιαίος φορέας τουρισμού τον προϋπολογισμό που είχε τον έχει τελειώσει. Το υπόλοιπο είναι 225 ευρώ. Εκεί πέρα συζητάμε την περιφέρεια για να πάμε πακέτο. Περιφέρεια, ΕΒΕΔ, θα έχουμε κάποια στιγμή, θα περιμένουμε και μια επίσκεψη στον Αντιδημάρχου ή να οριστεί ο υπεύθυνος αντιπεριφερειάρχης τουρισμού ή υπεύθυνος εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος για θέματα τουρισμού, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να δούμε πώς θα πάμε ενιαία. Ήδη από τη μελέτη η οποία παρουσιάστηκε από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή δείχνει ότι δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας μόνος του, είναι διάσπαση δυνάμεων, αυτό είναι λογικό, το ξέρουμε όλοι. Οπότε η πρώτη προσπάθεια που θα κάνουμε θα είναι να πάμε ως σύνολο. Εάν δεν καταφέρουμε να πάμε ως σύνολο, θα δούμε πώς θα διαχειριστούμε σαν κόσπια αυτό το κομμάτι, το οποίο ήδη έχουμε δεσμευτεί ότι η Ryanair και όλες οι εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως είναι και η Jet2, όπως είναι και η EasyJet,
θα έχουν ένα ιδιαίτερο κομμάτι στο τουριστικό, στην τουριστική οικονομία της ΚΟΟ.